Καλημέρα. Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε θεματάρα. Πολυλογάδες. Καλημέρα, Θέκλα μου. Καλημέρα. Το πρόβλημα μου είναι ότι ελκύω ανθρώπους που φλιαρούν ασύστολα. Για να καταλάβεις, έχω φίλη που παρόλο ότι της έχω πει με όλους τους τρόπους ότι με κουράζει, δεν θέλει να συμμορφωθεί στο ελάχιστο. Πολλές φορές χρειάστηκε να πάρω παυσίπονα μετά τη συνάντησή μας. Και έκανες ξανά συνάντηση. Σοβαρομιλώ, μια που λατρεύω τα κυπριακά. Σοβαρολογήσε, σε πιστεύω. Η συγκεκριμένη πλέον ζει σε άλλη πόλη και τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Εάν σε πάρει τηλέφωνο, σταματάει. Σε μικρότερο βαθμό όμως, έχω το πρόβλημα και στο σπίτι μου. Εκεί τι κάνεις? Το έχω θίξει πολλές φορές το πρόβλημα. Για τον άντρα μου πρόκειται, αλλά αλλαγή καμία. Γιατί κάποιοι είναι τόσο υπεραναλυτικοί στο λόγο? Γιατί θέλουν σημασία λόγω IQ, λόγω δίκτυου νοημοσύνης, ή είναι κάτι άλλο, ενώ σαν είναι παλαβή. Με όλη την αγάπη και εκτίμησή μου στο ποιόν σου, στο έργο σου και προς την προσφορά σου. Να συμπληρώσω μόνο, νομίζω πως είμαι άτομο που ξέρει να ακούει και με αρκετή ενσυναίσθηση. Με τη συγκεκριμένη φίλη, μια φορά δοκίμασα να μιλάω ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 10 λεπτά να σταματήσω αποκαμωμένη. Αυτά για να έχεις μια πλήρη εικόνα. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, θα σου απαντήσω από το χώρο μιας κατά καιρούς πολυλογούς. Καλά ακούς. Θυμάστε που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα το vlog για την εξωστρέφεια και την εσωστρέφεια. Σε εκείνο το vlog είχαμε πει ότι οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργούν είτε με ένα εξωστρεφή τρόπο είτε με ένα εσωστρεφή τρόπο. Όταν ήμουν μικρότερη, γινόμουνα καταναγκαστικά εξωστρεφής. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένιωθα άβολα, όταν ένιωθα ότι δεν ήμουνα καλά και δεν καταλάβαινα φυσικά για ποιο λόγο δεν ήμουνα καλά και επειδή ήμουνα μικρό παιδί, αλλά και επειδή ήμουνα μέσα σε εκείνο όλο το κλίμα της θρησκευτικότητας και της θεώρησης της ζωής από ένα διαφορετικό χώρο, ότι οι άνθρωποι φταίνε συνέχεια, κάνουν αμαρτίες, ότι όταν νιώθεις άσχημα σημαίνει, όταν νιώθεις ενοχές σημαίνει ότι αμάρτησες κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, όταν ένιωθα άβολα, έπιανα τον εαυτό μου να μιλάει ασύστολα, να φλιαρεί ασύστολα και γινόμουνα, φαντάζομαι δηλαδή, πολύ κουραστική στους οικείους μου και στους ανθρώπους που είχαν κάποια σχέση μαζί μου, στις φίλες μου για παράδειγμα, στους γονείς μου και πολύ συχνά μου έλεγα σταμάτα να μιλάς, σταμάτα να μιλάς, πόσο πολύ μιλάς. Όντως, όταν ένιωθα άβολα, μιλούσα πολύ και μιλούσα κατάπαυστα. Ακόμη και τώρα, στην ενήλικη ζωή, που πλέον η εξωστρέφεια δεν είναι ένα σύνηθες χαρακτηριστικό μου, πιο συχνά είμαι εσωστρεφής παρά εξωστρεφής, όταν βρεθώ σε συνθήκες που δεν νιώθω καλά και δεν γνωρίζω κιόλας γιατί δεν νιώθω καλά, κυρίως όταν νιώσω κάπου μειονεκτικά, όταν νιώσω κάπου υποτιμητικά, πάλι μιλάω πολύ για λίγη ώρα πλέον και λέω και βλακίες. Κάνοντας αυστηρή αυτοκριτική, συνειδητοποίησα ότι υπεραναλύοντας τα πράγματα, κάνοντας μια υπερανάλυση και μια υπεραναπλήρωση, προσπαθώ με το να μιλώ, είναι ένας μηχανισμός άμυνας σαφώς συμβιβαστικός, που χρησιμοποιώ υποσυνείδητα, για να νιώσω καλύτερα, μιλάω πολύ και σαν να γεμίζω το κενό που νιώθω ότι έχω. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω αν το ίδιο συμβαίνει και στην πρώην φίλη σου αλλά και στον άντρα σου. Αλλά σου το λέω αυτό αυτοαποκαλυπτικά ότι όταν συνέβαινε σε μένα και όταν συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει από ένα τέτοιο χώρο. Οπότε, αν ο λόγος που μιλάς πολύ είναι επειδή δεν νιώθεις καλά και είσαι τρακαρισμένος, είσαι τρακαρισμένη ή δεν ξέρεις να μιλήσεις για το τι πραγματικά σου συμβαίνει, τότε θα μπει σε μια ακατάπαυστη αερολογία άνευ ουσίας, η οποία θα κουράσει
πάρα πολύ τον συνομιλητή σου. Γιατί στην ουσία δεν επικοινωνείς με τον συνομιλητή σου. Στην ουσία μιλάς για να μην ακούγεσαι. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Μιλάς για να μην ακούγεσαι. Μιλάς για να μην φανερωθεί το πρόβλημά σου. Κάποιες φορές αυτό το πράγμα το κάνουν και οι πελάτες στο γραφείο του ψυχολόγου. Όταν έχουν άμυνα στη θεραπεία, όταν έχουν αντίσταση στη θεραπεία. Δεν πάνε όλοι οι άνθρωποι στο ψυχολόγο με καλή διάθεση, δεν πάνε όλοι οι άνθρωποι στο ψυχολόγο επειδή πραγματικά θέλουν να πάνε στο ψυχολόγο. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που κάποιος πάει στο ψυχολόγο, για παράδειγμα, επειδή του το ζητάει και του το απαιτεί η γυναίκα του. Ή ένα παιδί πάει στο ψυχολόγο επειδή το απαιτούν οι γονείς του. Όταν λοιπόν κάποιος βρεθεί στο γραφείο του ψυχολόγου και έχει αντίσταση στη θεραπεία από μέσα του, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν θέλει να αγγίξει αυτά που τον πονάνε, δεν θέλει να μιλήσει για τα ελαττώματα του, δεν θέλει να μιλήσει για τα αμέ του και τα κομπλεξιλίκια του. Το αμέ είναι μια κυπριακή έκφραση που σημαίνει, νομίζω από τα τουρκικά που πρέπει να βγαίνει, που σημαίνει ελάττωμα, αίπη. Πάλι τουρκική λέξη όμως με τα αίπη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν θέλει να αυτό αποκαλυφθεί, αν δεν θέλει να φανεί η αδυναμία του, μπορεί να κάθεται ο πελάτης εκεί στον καναπέ του ψυχολόγου και να μιλάει περί ανέμων και υδάτων για 50 λεπτά. Και να μην μπορείς να συγκεντρωθείς εσύ που είσαι ψυχολόγος και να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις μια άκρη του τι πραγματικά συμβαίνει και μπορεί να προσπαθήσεις να κάνεις μια επαναφορά στο εδώ και τώρα του στυλ. Μπορεί να πεις κιόλας, έχει πολλή ώρα που μιλάς και αυτά που λες μου τα έχεις ξαναπεί, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο σημαντικά. Τι πραγματικά σε ενοχλεί σήμερα, τι πραγματικά σε έχει κάνει να νιώσεις άβολα. Και μπορεί, αν υπάρχει καλή θεραπευτική σχέση και αν υπάρχει και λίγη θέληση από την πλευρά του πελάτη, να γίνει εκεί δουλειά. Μπορεί όμως και ο πελάτης να αντιδράσει και να πει, γιατί δεν με ακούς. Εγώ ήρθα εδώ να σου πω τα προβλήματά μου, αυτά για μένα είναι προβλήματά μου, γιατί δεν με ακούς, αφού σε πληρώνω. Τώρα μιλάω γενικά, δεν μιλάω για περιστατικό που μου είχε συμβεί εμένα. Είναι η δουλειά σου να σε πληρώνω και να με ακούς. Νομίζω ότι είναι μια αποφυγή της πραγματικότητας η ακατάσχετη ομιλία. Ως μηχανισμός άμυνας συμβιβαστικός. Ψάξτε να βρείτε εκείνο το vlog που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020. Ψάξτε το. Υγιής και συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας, και είναι το θεωρητικό το vlog που είχαμε κάνει, που εξηγώ εκεί πέρα, έχοντας διαβάσει φυσικά προηγουμένως, δεν είναι δικά μου αυτά, έχοντας διαβάσει την ανάλογη βιβλιογραφία, εξηγώ πώς είναι να κάποιος να αμήνεται με έναν τρόπο συμβιβαστικό, δηλαδή να κάνει ένα μηχανισμό άμυνας, ο οποίος στην ουσία να του κάνει κακό παρά καλό. Γιατί σου κάνει κακό να σε βαρεθεί η φίλη σου και να μην σου κάνει παρέα. Σου κάνει κακό να μην μπορεί ο ψυχολόγος σου να βγάλει άκρη. Σου κάνει κακό να πηγαίνεις στο ψυχολόγο, για παράδειγμα, και αντί να χρησιμοποιείς εκείνη την ώρα που την πληρώνεις και είναι δική σου δημιουργικά για σένα για να επιλύσεις προβλήματα, να πηγαίνεις απλώς και να φλιαρείς άσκοπα για να αποφύγεις τα προβλήματα. Τώρα, μέσα σε ένα ζευγάρι. Γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει κατάσχετα. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Δεν μας λες τίποτα για τον άντρα σου, ούτε για τη φίλη σου μας λες φυσικά. Τίποτα ουσιαστικό του στυλ. Είναι αυτή η σχέση μας, υπάρχουν αυτά τα προηγούμενα, αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, μπορεί να έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Μπορεί να είναι ίσως, λέω, χωρίς να γνωρίζω, μπορεί να είναι ίσως σύμπτωμα διπολικής διαταραχής. Γιατί έχουν να λένε ότι όταν οι άνθρωποι που έχουν διπολική διαταραχή, όταν είναι στη φάση της μανίας, μιλούν ακατάσχετα. Δεν λες όμως κάτι άλλο για τον άντρα σου, το οποίο να υποδεικνύει ότι μπορεί να έχει διπολική διαταραχή, γιατί η διπολική διαταραχή, δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει για τη διπολική διαταραχή, δύο βίντεο νομίζω έχουμε κάνει μαζί με τον Δόκτωρ Γρηγόρη Γρηγορίου. Αν κάνετε Google search, αν κάνετε search στο κανάλι, στο YouTube και γράψετε Θέκλα και διπολική διαταραχή, θα σας βγάλει τα 2-3 βίντεο που έχουμε για αυτό το θέμα, δύο νομίζω είναι. Δεν γράφεις ότι είχε και φάσεις κατάθλιψης και μετά φάσεις πολυλογίας. Τώρα, γιατί εσύ προσελκύεις τους πολυλογάδες στη ζωή σου.
Μήπως εσύ μόνο τους προσελκύεις ή όλοι μας προσελκύουμε πολυλογάδες στη ζωή μας, γιατί υπάρχουν πολυλογάδες γύρω μας, οι οποίοι λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο θέλοντας να ζουν στην επιφάνεια και όχι στο βάθος. Και εσύ επειδή είσαι πιο βαθιά σκεπτόμενος άνθρωπος, το αντοπίζεις και το αναγνωρίζεις. Δεν θα έλεγα ότι φταίς εσύ. Το γεγονός ότι έχεις ενσυναίσθηση και ότι προσπαθείς να καταλάβεις τι σου λέει ο άλλος, είναι αυτό που το κάνει πολύ πιο δύσκολο για σένα να αντέξεις αυτή την ακατάσχετη, ανούσια φλιαρία. Επειδή εσύ προσπαθείς να βγάλεις νόημα από κάτι που δεν έχει νόημα. Γιατί δεν είναι αυτή. Αυτό που λένε οι άνθρωποι τα φλιαρούν ακατάπαυστα δεν είναι η αλήθεια τους. Είναι άρες μάρες κουκουνάρες προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν οι ίδιοι την αλήθεια τους. Να μην μάθουν οι ίδιοι την αλήθεια τους. Πόσο μάλλον να τη μάθεις κι εσύ που είσαι δίπλα. Λοιπόν, εγώ αυτό που συστήνω για σένα και το σύζυγο, γιατί για τη φίλη σου που πήγε και μετακόμισε και σε άλλη πόλη και αυτά και γλίτωσες και δεν σε νοιάζει κιόλα, δεν είναι η γυναίκα σου, δεν θα ασχοληθείς, αλλά για τον σύζυγο θα εισηγούμουν να του πεις να πάτε μαζί σε ένα ψυχολόγο, να συζητήσετε για τις σχέσεις σας γενικότερα και να μιλήσετε και να πεις και εσύ το θέμα που έχεις για το πώς μιλάει ο άνδρας σου και πώς αυτό σε κουράζει. Ίσως πηγαίνοντας στον ψυχολόγο, ίσως να πιαστεί από την ψυχοθεραπεία, αν και μπορώ να το φανταστώ, είναι πιθανό να πηγαίνει στον ψυχολόγο και να μιλάει και κατάσχετα. Μπορείτε να διαβάσετε μαζί το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», που είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει για επαναπροσδιορισμό της σχέσης, που βοηθάει στο να βελτιωθεί μια σχέση. Και γιατί όχι να μην του μιλήσει ανοιχτά, του πεις «Αγάπη μου, δεν με κουράζει αυτό που μιλάς συνέχεια. Υπάρχει λόγος να μου το πεις αυτό το πράγμα, υπάρχει λόγος να μου πεις το άλλο πράγμα. Τι νιώθεις πραγματικά? Έχω ακούσει σε ένα κανάλι μιας ψυχολόγου που μπαίνω ότι όταν κάποιος μιλάει κατάσχετα μπορεί να το κάνει επειδή νιώθει μειονεκτικά, επειδή νιώθει άβολα. Έχει κάτι που σε κάνει να νιώθεις άβολα? Ίσως αν τον προσεγγίσεις εσύ τον άντρα σου και όχι να τον πάρεις σηκωτό στο ψυχολόγο, να έχει περισσότερο αποτέλεσμα παρά αν τον πας στον ψυχολόγο. Δεν ξέρω τι αν σου πω. Εντάξει, φυσικά τώρα εγώ προσπαθώ να σου δώσω λύσεις, ενώ εσύ με ρώτησες γιατί συμβαίνει αυτό. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει από χαμηλό δείχτη νοημοσύνης, διανοητικής νοημοσύνης. Σαφώς όμως, είναι ένδειξη χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης το να μιλάς ακατάσχετα όταν νιώθεις άσχημα και γενικά είναι χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη να χρησιμοποιείς συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και ναι, το παραδέχομαι και εγώ σε κάποια σημεία έχω χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμο για σένα που έστειλες την επιστολή. Ελπίζω όμως, ακόμη και αν δεν ήταν χρήσιμο για σένα, να είναι χρήσιμο για τους άλλους που θα ακούσουν αυτό το vlog και προσπαθήστε λίγο να σκεφτείτε για τον εαυτό σας παρά για τους άλλους. Μήπως πιάνω τον εαυτό μου κάποιες στιγμές να μιλάω ακατάσχετα όταν νιώθω άβολα? Μήπως έχω μια φλιαρία για να καλύψω συναισθήματα μειονεκτικότητας? Μήπως. Καλημέρα.